ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Το σοβαρό ζήτημα το οποίο έχει προκύψει αυτή τη στιγμή και έχει κάνει να ανησυχούν οι ειδικοί αλλά και η κυβέρνηση είναι όλα αυτά τα πλαστά, μαϊμουδένια, εμβόλια COVID. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει. Γιατί υπάρχει μία νοσηλεύτρια η οποία δουλεύει σε νοσοκομείο της Κοζάνης. Στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Και η οποία έχει πιστοποιητικό εμβολιασμό από την Καρδίτσα. Από τον Παλαμά, από το συγκεκριμένο για το οποίο λέμε τόσες μέρες ότι εμβολιάστηκαν ή δήθεν εμβολιάστηκαν χιλιάδες ασθενών με 47 επιβεβαιωμένα περιστατικά. Άρα έτσι, δηλαδή τι έκανε ο νοσηλεύτρια, έφυγε από την Κοζάνη να πάει στην Καρδίτσα να πάνε να την εμβολιάσουν, ναι. Εδώ λοιπόν γίνονται τα πράγματα περίπλοκα. Και γίνονται πάρα πολλά ερωτηματικά, πραγματικά. Γιατί είναι και πάρα πολύ υγειονομική από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι μόνο το μοναδικό περιστατικό. Τώρα που γίνεται η χνηλάτιση, ποιοι πήγαν και εμβολιάστηκαν και πού έμεναν και από πού πήγαν και από πού ήρθαν, εδώ θα έχουμε σοου. Θα βρεθούν και άλλοι πολλοί. Δεν σ' άκουσα. Θα βρεθούν και άλλοι πολλοί. Βέβαια. Όταν μιλάμε για χιλιάδες καταγγελίες και 47 επιβεβαιωμένα περιστατικά πριν καλά-καλά ξεκινήσει η έρευνα, εννοείται ότι θα βρεθούν πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτά έχουν γίνει 40.000 εμβολιασμοί σε ένα χωριό που είναι 6.000 καθήκον. Τώρα ρωτάνε κάποιοι τηλεθεατές και μιλάνε για το εμβόλιο και ρωτάνε, λέει στους καταβλισμούς. Τι γίνεται εκεί που δεν έχει εμβολιαστεί κανένας. Με τους λαφρομετανάστες οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Τι γίνεται. Γιατί φωνάζουν στους πολίτες. Περιορισμός στους πολίτες ότι θα κάνουν. Περιορισμός για το που θα πάνε οι πολίτες. Τι γίνεται με αυτές τις κατηγορίες πολιτών. Ξαναλέμε, καταβλισμοί, οι οποίοι ούτε καν ξέρουν τι σημαίνει εμβόλιο. Μετανάστες και πρόσφυγες. Τι γίνεται που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας. Χωρίς καν μάσκες, όχι εμβόλια. Χωρίς τίποτα. Μέσα λεωφορεία μπαίνουν. Έτσι. Εδώ έτσι. Τι γίνεται, παρακαλώ. Δεν θα πρέπει να βγουν οι ειδικοί να μας πούνε, να μας δώσουν δύο απαντήσεις. Πήγε ποτέ κλιμάκιο του ΕΟΔΗ τώρα στους καταβλισμούς και να αρχίσει να κάνει εμβολιασμούς. Έχουν μαζέψει από την Αθήνα τους λεωφορεμετανάστες που κυκλοφορούν ο ένας πάνω στον άλλον. Φυσικά και όχι, αυτό και είναι και στη χώρα μας. Αυτοί πώς εμβολιαστούν για να προστατευτούμε εμείς. Οι οποίοι μπαίνουν στο λεωφορείο, μπαίνουν στο μετρό, μπαίνουν στο τρένο. Πηγαίνουν, έρχονται, μπαίνουν, βγαίνουν σε μαγαζιά. Τι γίνεται και με αυτούς. Τι γίνεται και με αυτούς. Θέμα, Φίλιππε, τίθεται και με τις κυρίες που φυλάσσουν υπέργυρα άτομα στα σπίτια. Και αυτές δεν έχουν χαρτιά ή περισσότερες. Και αυτές επίσης δεν εμβολιάζονται. Γιατί φοβούνται ότι θα πάνε, καταρχάς δεν τις βρίσκουν στα συστήματα για να εμβολιαστούν. Δεν τις βρίσκουν στα συστήματα για να εμβολιαστούν. Υπάρχουν πάρα πολλές οι οποίες είναι παράνομα στη χώρα. Έτσι. Είναι πάρα πολλές. Δυστυχώς. Και οι οποίες δουλεύουν μέσα στα σπίτια. Ακριβώς. Φροντίζοντας ηλικιωμένους και ηλικιωμένες. Τι γίνεται και με αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, και εγώ δεν αφαίρομαι στο Μητσοτάκη, στον κάθε Μητσοτάκη, στην κάθε κυβέρνηση που παίρνει αποφάσεις, θα πρέπει να δει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε άλλους χώρους. Και κατηγορίες πολιτών. Έτσι ακριβώς, που δεν τις έχουν καν ακουμπήσει, δεν έχουν καν ασχοληθεί, που και εκεί ίσως ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος για τους πολίτες. Σήμερα μου λέγανε ότι νηπιαγωγείο, ειδικό σταθμός νηπιαγωγείο, με παιδάκια μικρά, έκλεισε γιατί ένα παιδάκι, ένα νήπιο, είχε κορονοϊό και τη δεύτερη μέρα που πήγανε τα παιδάκια έκλεισε. Πού? Σε ένα νήπιο. Σε ένα νήπιο. Μένουμε εδώ.
Πάντως για το Μαμάτσιο να πούμε, ναι, επειδή μιλήσαμε για την Κοζάνη, ναι, ότι δεν είναι το μόνο περιστατικό από ό,τι φαίνεται. Θυμηθείτε με ότι ενδέχεται να σκάσουν άλλα δύο περιστατικά και μάλιστα το ένα να αφορά γιατρό. Γιατρό του συγκεκριμένου. Πάνω Τζίφα, εδώ μιλάμε για χιλιάδες. Όταν λέμε για φάμπρικα, μιλάμε για χιλιάδες, για δεκάδες χιλιάδες. Για δεκάδες χιλιάδες μαϊμουδένιοι εμβολιασμοί. Που από ό,τι φαίνεται, πάρα πολλοί σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται, είναι υγειονομικοί. Όπου είχαν άκρες ο ένας με τον άλλον. Και επίσης που κάποιοι φυσάβρισαν και έβγαλαν εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Εκατομμύρια ευρώ. Μου το λέγανε το καλοκαίρι και κάποιος τους χλέβαζα ότι ξέρεις με 500 ευρώ μην πας να κάνεις το εμβόλιο. Ας έρθει λέει το πιστοποιητικό σπίτι. Μα πώς ρε παιδιά. Έλα ρε πάνω μου λένε. Ελλάδα είμαστε. Ρωτάς και πώς. Δίπλωμα μου λέει πώς βγάζεις η Ελλάδα. Και εγώ κούναγα την κεφαλή μου έξινα. Λοιπόν, να πώς γίνονται. Ο παιδικός σταθμός που αναφερόμουν είναι στην περιοχή της Πετρούπολης. Μάλιστα. Για να βοηθήσουμε τους φίλους τους τηλεθεατές που μας ρωτάνε. Να βοηθήσουμε ή δυστυχώς να τρομοκρατήσουμε με όλα αυτά που ακούν οι άνθρωποι. Και κοντεύουν να τρελαθούν που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και θα τα γυρνάνε άρρωστα. Χτύπα ξύλο. Επίσης πάλι, άλλος τηλεθεατής μας ρωτάει, λέει τι γίνεται επίσης που μπαίνουν αλλοδαποί ή από καταβλισμούς στα νοσοκομεία που είναι γεμάτα και δεν έχουν κάνει κάποιον έλεγχο. Αυτό ή που μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν φοράνε τη μάσκα και άντε τόλμα μίλα τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους.